την εκτίμηση ότι μέχρι το τέλος του 2025 θα έχουν ενταχθεί σε διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης τουλάχιστον 200 παιδιά ηλικίας άνω των 15 ετών που σήμερα μένουν σε ιδρύματα παιδικής προστασίας ή και σε νοσοκομεία, κάνει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας που ανακοίνωσε ένα νέο φιλόδοξο πρόγραμμα. Η δημιουργία διαμερισμάτων ημιαυτόνομης διαβίωσης είναι μια ιστορία και προσπάθεια που ξεκίνησε πριν μερικά χρόνια. Άρχισε όμως να αποκτά σάρκα και οστά με τη σύσταση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, στοχεύοντας τα παιδιά που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους και για τα οποία δεν υπάρχει η προοπτική της αναδοχής ή της υιοθεσίας, και τα οποία θα μπορούν να διαμένουν στα διαμερίσματα μέχρι και το 26ο έτος της ηλικίας τους. Για την πρωτοβουλία που αποκτά πλέον και θεσμική υπόσταση μίλησε η Μαρία Τσολάκη, πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Υπήρου, υπενθυμίζοντας πως η συζήτηση είχε γίνει και πριν από έναν χρόνο σε τοπικό επίπεδο, διαπιστώνοντας τότε ως περιφερειακή δομή την ανάγκη για την ημιαυτόνομη διαβίωση των εφήβων και των νεανίδων που μένουν σε ιδρύματα. Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Υπήρου, μάλιστα, είχε ήδη χαρτογραφήσει τις ανάγκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο, αλλά είχε κάνει και μια πρώτη αξιολόγηση των φακέλων των 25 περίπου παιδιών που πληρούν το ηλικιακό κριτήριο ώστε να φιλοξενηθούν σε διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης. Όσον αφορά το Κέντρο Πρόνοιας, είναι πολύ συμβατό και με τον προγραμματισμό μας, γιατί ήδη είχαμε αναστείλει τη λειτουργία της μονάδας που φιλοξενούσε κορίτσια, το παλιό Θηλαίον, όπως όλοι το ξέρετε, το οικοτροφείο Θηλαίον. Είχαμε αναστείλει τη λειτουργία για πρακτικούς λόγους και ουσιαστικούς, γιατί δεν θεωρούσαμε ότι είναι καλό το πλαίσιο για τα παιδιά πια, αναμένοντας ακριβώς τα διαμερίσματα. Επομένως, είναι συμβατό με τον προγραμματισμό μας, γιατί ετοιμαζόμαστε, έχουμε προγραμματίσει ποια παιδιά είναι αυτά που μπορούν στην κοινότητα να ζήσουν σε διαμέρισμα. Όχι ανεξέλεγκτα, έτσι, αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Πάλι θα υπάρχει προσωπικό, το οποίο όμως προσωπικό θα είναι διαφορετικό από το προσωπικό που υπηρετεί στο φορέα μας, γιατί δεν επαρκεί κιόλας. Θα είναι ξεχωριστό προσωπικό του προγράμματος, απλά με διαφορετική λειτουργία. Δηλαδή θα υπάρχει πάλι κοινωνικός δουργός, θα υπάρχει πάλι παιδοψυχολόγος, ο οποίος θα εποπτεύει τα διαμερίσματα, τα οποία μπορεί να είναι πολλά, δηλαδή μπορεί να είναι περισσότερο του ενός σε μια ενότητα. Ειδικώς για το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Υπήρου, επειδή συνεργαζόμαστε και με τις Κεντρικής Μακεδονίας και με τις Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης και με τις Θεσσαλίας, που δεν έχει μονάδες παιδικής προστασίας, αλλά υπάρχουν παιδιά που πρέπει να τύχουν αυτού του ευεργετήματος, είμαστε σε μια διαδικασία να συνεργαστούμε, ούτως ώστε να μην σπαταληθούν και πόροι. Δηλαδή, να μπορούμε να φτιάξουμε ένα διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη και να μπορέσουμε να αποχιάσουμε παιδιά που να είναι και από τα Ιωάννινα, να είναι ένα παιδί, ας πούμε, το οποίο ζει μεν σε ίδρυμα στα Ιωάννινα, αλλά η καταγωγή του από τη Θεσσαλονίκη. Άρα είναι και καλύτερο να πάει εκεί. Θα κάνουμε αυτή την συνεργασία και οργάνωση, προκειμένου να το πω έτσι, να αξιοποιήσουμε στο έπακρον τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης για αυτό το καινούργιο, τέλος πάντων, πρόγραμμα φροντίδας παιδιών. Θεωρούμε ότι είναι σπουδαίο. Δηλαδή, και νομίζω ότι άργησε κιόλας, αν με ρωτάτε. Δηλαδή, θα έπρεπε να έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Τα παιδιά 15 χρονών δεν μπορούν να ζουν σε ένα ίδρυμα με παιδιά 7, 8, 10, 12 χρονών. Είναι λάθος και για τα μεγάλα παιδιά και για τα μικρά παιδιά. Συναφής με την πρωτοβουλία για τα διαμερίσματα είναι και η απόφαση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας να αναστείλει τη λειτουργία της Μονάδας Προστασίας Παιδιού στο Λόφο Βελισσαρίου, μια κτηριακή δομή που εδώ και καιρό είχε πάψει να υπηρετεί το βασικό της σκοπό, με την έννοια πως φιλοξενούνταν ένας πολύ μικρός αριθμός κοριτσιών που, όπως τόνισε η κυρία Τσολάκη, μπορούν πλέον να περιληφθούν στους δικαιούχους για τα διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης. Και είναι και πολύ μεγάλο σαν κτίριο και έχει μια δαπάνη την οποία αυτή τη στιγμή εμείς ως Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτή τη δαπάνη, το γνωρίζει και το Υπουργείο. Όμως υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα, εννοώ προγράμματα χρηματοδοτικά που μπορούμε να αξιοποιήσουμε και χρειαζόμαστε τη στήριξη είτε του Δήμου είτε της Περιφέρειας. Το επόμενο διάστημα θα κάνουμε τη συνάντηση με τον κύριο Περιφερειάρχη, γιατί εκεί θα απευθυνθούμε πρωτίστως και λόγω του ότι έχει πιο επαρκή τεχνική υπηρεσία, γιατί θέλουμε να κάνουμε μια ενεργειακή αναβάθμιση, προφανώς αυτό θα είναι το πρώτο που θα γίνει του κτηρίου, γιατί θέλουμε να λειτουργήσει ως, είπαμε, γυριατρικό, δηλαδή κυρίως για την άνοια που ξέρουμε όλοι ότι πονάει πολύ ο τόπος και δεν υπάρχουν δομές και δεν υπάρχει δυνατότητα οι άνθρωποι να αφήσουν κάπου με ασφάλεια τον άνθρωπό τους. Εάν θα ασχοληθούμε πάλι με το παιδί και η οικογένεια, δεν θα είναι ίδρυμα για παιδιά, θα είναι κάτι ευρύτερο. Στήριξη παιδιού και οικογένειας, που επίσης είναι, βρισκόμαστε πάντως σε αυτούς τους δύο άξονες, γυριατρικό, παιδί και οικογένεια. Από τις ξεχωριστές πρωτοβουλίες και δράσεις που ανέλαβε και υλοποίησε η διοίκηση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας τέλος είναι και αυτή της λειτουργίας τμήματος φιλοξενίας ανηλίκων με ήπιες αναπηρίες.
Έχουμε φτιάξει λοιπόν ένα τμήμα για παιδιά με ήπιες αναπηρίες, παιδιά που είναι από την περιοχή μας και που σε διαφορετική περίπτωση, αν δεν το είχαμε αυτό το τμήμα, θα έπρεπε να βρεθούν σε μια πόλη μακριά, δηλαδή είτε στην Αθήνα, σε ένα Πικ Παβούλας, είτε στην Καρδίτσα, όπου διαβιούν πάρα πολλά παιδιά αμαία. Και πιστέψτε με, δεν, όσο καλά στελεχωμένος και να είσαι, όσο καλό και να είναι το προσωπικό σου, παίζει ρόλο ο αριθμός για την ποιοτική, να το πω έτσι, μεταχείριση των ατόμων με αναπηρία. Χρειάζεται να είναι μικρές οι δομές, ευέλικτες, με σωστό προσωπικό. Το τμήμα λοιπόν, γιατί είναι τμήμα, δεν είναι δομή που κάναμε, είναι το τμήμα παιδιών με ήπιες αναπηρίες και είναι παιδιά από την περιοχή της Βορειοδυτικής Ελλάδας και προσπαθούμε και με τους επιστήμονες του ΑΜΕΑ Ιωαννίνων, που είναι επαρκές το επιστημονικό προσωπικό για την αποκατάσταση, να δουλέψουμε, αλλά και μπορούμε μέσα στην πόλη των Ιωαννίνων. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ πιο εύκολο να λειτουργήσουμε και με τον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχουν πάρα πολλοί φορείς αποκατάστασης, υπάρχουν ΚΔΑΠ, για να έχουν αυτά τα παιδιά την καλύτερη παροχή και εξατομικευμένα.